παρατήρηση. Θέλω να μ' ακούσει προσεκτικά. Εγώ προσωπικά, απέναντι στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, είμαι εχθρικός. Απέναντι στις ιδιοκτησίες πάσης φύσεως, είμαι εχθρικός. Οραματίζομαι ένα ποδόσφαιρο το οποίο θα είναι χωρίς μεγάλου μετόχους. Αυτό το ποδόσφαιρο θέλω. Πάμε τώρα στο τι κάνει ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ, από τότε που θυμάμαι εγώ τον ΠΑΟΚ με Γιώργο Παντελάκη, ήταν κυρίως εχθρικός απέναντι στους ενίοτε μεγαλομετόχους του και τους εκάστοτε μεγαλομετόχους του. Έκανε εξεγέρσεις εναντίον τους. Τους έβριζε στο γήπεδο. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έκανε ο περήφανος κόσμος του Ηρακλή την περίοδο που ήρθε ένας μεγαλομέτοχος στον Ηρακλή μεγάλης οικονομικής ευμάρειας. Τον έκανε σύνθημα. Ο ΕΟ με το Μυτιλινέο σε κάθε άκρη της ποδοσφαιρικής Ελλάδος. Τον έκανε τραγούδι. Σε ευχαριστούμε Ευαγγέλη, εκείνο το αλήσου μνήμης. Άρα λοιπόν... δεν τα εγκρίνουμε κι όλοι. Δεν τα εγκρίνουμε. Προφανώς λοιπόν και είναι άδικο να κρίνεται ο κόσμος του ΠΑΟΚ και ένα παραπάνω εγώ προσωπικά που έχω πει σε όλη την παρέα τη ραδιοφωνική ποιες είναι οι απόψεις μου απέναντι στους μεγαλομετόχους, τους καπιταλιστές που αγοράζουν ομάδες. Γενικά, τώρα αν θέλει ο κύριος Αντωνιάδης να είμαι εχθρικός απέναντι στο δικό μου μεγαλομέτοχο και να θεωρώ ότι ο κύριος Μαρινάκης, ο κύριος Μελισανίδης, ο κύριος Αλαφούζος ή ο δικός του μεγαλομέτοχος είναι αποτέλεσμα παρθενογένεσης και άγιοι άνθρωποι, να με συμπαθάει, δεν θα το κάνω. Γιατί δεν τρώω σανό. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Να είσαι καλά. Και να χαμογελάτε. Για την μπάλα άλλη κονομάδια, μάλλον εμείς. Παρακαλώ.